Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να δείτε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή, να με ακολουθήσετε στο Instagram και πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό βίντεο. Όπως εσείς ήδη βλέπετε από τον τίτλο από κάτω, θα κάνουμε ένα καλοκαιρινό bronzy makeup look. Όμως πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω κάποια πράγματα. Πρώτον, ξέρω ότι δεν έχω ανεβάσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες 4 φορές αλλά 2, γιατί αν δεν το ξέρετε, ανεβάζω Τετάρτη και Κυριακή. Όμως στις τελευταίες δύο εβδομάδες έχω ανεβάσει μόνο Τετάρτες και αυτό έχει συμβεί διότι πολύ απλά έχω εξεταστική, πνίγομαι στο διάβασμα και προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία και με YouTube και με διάβασμα και με προπονήσεις που έχω γενικότερα με τα πάντα στη ζωή μου. Οπότε συγγνώμη γι' αυτό, όμως σε 2-3 εβδομάδες που τελειώνω θα επανέλθω κανονικότατα. Δεύτερον, αν ο φωτισμός δεν είναι τέλειος, αυτό είναι επειδή ο καιρός είναι απέσιος, είναι η Δευτέρα σήμερα. 22 Ιουνίου. Αν τη θυμάσαι, εγώ λέγω αυτό ανεβάζω Τετάρτη, οπότε δύο μέρες πριν. Καταιγίδες, κλασικά, ξέρετε. Και το τρίτο είναι ότι πολύ απλά να ακούς θορύβου, ζυγάτα μου, μην ασχολείσαι, το ξέρετε κλασικά. Και ναι. Θα κάνουμε λοιπόν επιτέλους ένα bronzy make-up look καλοκαιρινό ή όταν μαυρίζεις κτλ. Εγώ να σας πω δεν έχω μαυρίσει καθόλου, δεν έχω πάει ούτε για ένα μπάνιο. Εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, γράψε μου στα comments αν έχεις πάει και για μπάνιο και πώς ήταν και αν σ' άρεσε. Και πόσες φορές έχεις πάει, και γιατί εγώ θα πάω κατάθλιψη, αλλά ναι, εξαστική, you know, όλα τέλεια. Ναι, δεν έχω πάει για μπάνιο, δεν είμαι μαυρισμένη, οπότε δεν είμαι στην κατάλληλη φάση για να σας δείξω ακριβώς αυτό το μακιγιάζ όπως θα το ήθελα να το δείξω. Όμως επειδή είναι καλοκαίρι πλέον, είπα να το κάνω, γιατί αυτό το look νομίζω είναι το αγαπημένο μου για καλοκαίρι, διότι είναι γρήγορο, είναι σχετικά εύκολο, είναι πολύ λαμπερό. Και είναι και όχι βαρύ για το πρόσωπο, γιατί όπως και να το κάνουμε το καλοκαίρι σκάς, υδρώνεις. Δεν θες να έχεις ένα ολόκληρο full face στόκο πάνω στο κεφάλι σου, στο πρόσωπό σου, διότι θα λιώσει όλο από πάνω σου. Οπότε, πάμε να αρχίσουμε. Σας έφερα λίγο πιο κοντά για να μπορείτε να δείτε πολύ καλά και διάκριτα τι κάνω. Και ουσιαστικά θα κοιτάζω κάπου αλλού πιθανώς κατά κάποιες χρονικές περιόδους, αν όχι σε όλο το βίντεο, λόγω ότι θα κοιτάζω τον καθρέφτη μου αυτό. Θα ξεκινήσω με τα μάτια, διότι θα βάλουμε κάτι λίγο πιο γελιστερό στα σκιά και να σας πω πως όλο το make-up look αυτό το έχω στηρίξει στο ότι ουσιαστικά το καλοκαίρι θες να είσαι πολύ λαμπερή, οι επιδερμίδες σου θες να είναι έτσι φυσικά λαμπερή, σαν να είναι έτσι απλά υγιής. Θες να έχεις αυτή την αίσθηση ότι είναι καλοκαίρι έξτρα πιο πολύ, να είσαι πιο έτσι μαυρισμένο και το πρόσωπό σου να κάνεις τα bronzing σου κτλ. Οπότε είναι τέτοιο look. Να σας πω πως είναι αρκετά εύκολο, δηλαδή θεωρώ πως όλοι μπορείτε να το κάνετε. Δεν έχετε ιδιαίτερα τεχνικές, γιατί θέλουμε να είναι και γρήγορο για όταν βγαίνουμε, γιατί γυρνάμε την παραλία στις 8 και μετά θέλουμε να βγούμε στις 10. Οπότε να είναι κάτι που μπορείς να κάνεις και να μην παιδεύεσαι 50 ώρες και να χρειάζεται να μην κοιμηθείς. Αυτά. Οπότε θα ξεκινήσω με τα μάτια και ουσιαστικά θα ξεκινήσω με το να βάλω concealer. Εννοείται πως όλα τα προϊόντα θα βρίσκονται κάτω στο description box, στην περιγραφή. Μην ξεχάσεις να δεις το κουτάκι αυτό. Αν θες να δεις τι προϊόντα χρησιμοποιώ, αποχρώσεις κτλ. Μην γίνομαι. Μιλώ τα ίδια τέλος πάντων. Ξεκινάω λοιπόν και τοποθετώ concealer πάνω στο μάτι, στο βλέφαρο. Και αυτό το κάνω ουσιαστικά και το τοποθετώ στο καπάκι, έτσι ώστε να κάνουμε την βάση για τη σκιά μας. Παίρνω λοιπόν το σφουγγαράκι μου και χρησιμοποιώ για να εισχωρήσει το κονσίλερ μας στο δέρμα. Και αφού κάνω αυτό, πρέπει να σετάρω τα μάτια μου με κάποια απαλή σκιά ή με πούδρα, έτσι ώστε πολύ απλά να μην κάνουν crease τα μάτια από πάνω, δηλαδή τις ρατιδούλες, τις γραμμούλες, καταλαβαίνεις. Εγώ να σας πω πως για όλο το μακιγιάζ θα χρησιμοποιήσω μια από τις αγαπημένες μου παλέτες για καλοκαίρι και είναι αυτή εδώ από BH Cosmetics, η οποία λέγεται Desert Oasis και είναι μία παλέτα, να σας δείξω το μέσα γιατί το μέσα είναι το εκπληκτικό, θα έλεγα, η οποία είναι κάπως έτσι και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει και τα γελιστερά του, έχει και τα πιο μπρονζέ και σας λέω για το καλοκαίρι είναι αγαπημένη μου, παίρνεις μία παλέτα όταν πας σε κάποιο νησάκι για διακοπούλες και είσαι κόμπλε, κάνεις και τα πλάσου look με πιο έτσι matte αποχρώσεις που έχει, ψυχές, τέλος πάντων με αποχρώσεις πιο απλές που έχει, πιο γίνες και απαλές κτλ. Και μπορείς να πάρεις κάτι πιο έντονα και τα γελιστερά σου για να κάνεις κάτι λίγο πιο έντονο. Πήρα λοιπόν αυτήν εδώ την απόχρωση. Μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε παρεμφερή απόχρωση έχετε. Αυτή είναι εδώ. Και την τοποθέτησα για να σετάρω το κονσίλερ μου. Στη συνέχεια θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση που βλέπετε εδώ πέρα και θα τη χρησιμοποιήσω στο crease μου. Έτσι ώστε να δώσω ένα βάθος
και να αρχίσω να βάζω λίγο, ρε παιδί μου, χρωματάκι. Βλέπω τα χρώματα που χρησιμοποιώ σήμερα θα είναι γήινα, δεν θα είναι κάτι υπερβολικό, γιατί το καλοκαίρι είμαστε για τα γήινα, για τα λίγα πιο καφέ, μπρόντζ, κλασικά. Εγώ δεν το πηγαίνω μέχρι μέσα-μέσα γιατί δεν ταιριάζει το δικό μου σχήμα ματιού. Όμως, εάν σας ταιριάζει, μπορείς να το δοκιμάσεις να δεις τι σου πηγαίνει καλύτερα. Το πάω λοιπόν μέχρι τη μέση περίπου και κλικές απαλές κινήσεις. Μπλεντάρω. Και βλέπετε είναι πολύ ωραίο χρώμα γιατί είναι αρκετά θερμό. Αλλά δεν είναι ιδιαίτερα έντονο. Παρ' όλα αυτά, δίνει μια ωραία. Ένα ωραίο, ρε παιδί μου. Βάθος, σχήμα στο μάτι. Του δίνει το κάτι τη του. Αυτό του καλοκαιριού τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ έξω έχει τη συννεφιά, ρε φίλε. Και εγώ κάνω εδώ. Δεν μπορώ. Είμαι πούμε και έτσι όπως είμαι ακάδασπρη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Τέλειο αυτό. Στη συνέχεια θα πάρουμε το ίδιο πινέλο. Αυτήν εδώ την σκιά. Η οποία είναι σαν την άλλη, λίγο πιο σκούρη. Και θα βάλω μεγαλύτερο ποσότητα πάνω στο πινέλο μου και θα τοποθετήσω κατευθείαν στη γωνίτσα και μόνο. Μπορείτε να πάρετε και ένα πιο μικρό πινέλο. Απλά εγώ. Θέλω να είναι λίγο friendly για να το μπορείς να το κάνεις actually, δηλαδή ακόμη και σε ταξίδι να είσαι να μην χρειάζεται να πάρεις όλο σου το vanity station. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, να μην πάρεις 5.000 necessaire, να έχεις μια παλέτα, να τα κάνεις όλα. Εντάξει, η πρώτη απόχρωση, αν έχεις μαυρίσει κιόλας, μπορείς να κάνεις άνετα bronzer. Έχει και highlighter στη συγκεκριμένη παλέτα, όπως είδατε, μεγάλα σαν κουτάκια τα οποία είναι γυαλιστερά, μπορείς να τα κάνεις και σκιά, αλλά και highlighter. Οπότε ουσιαστικά με μία παλέτα κάνεις χιλιάδια πράγματα και δεν χρειάζεται να παιδευτείς τόσο, να πάρεις 50 προϊόντα, να φοβάσαι να σου σπάσουν, γιατί μένω πάντα αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και βλέπετε το φέρνω ίσα ίσα μέχρι τη γωνία, δεν το φέρνω πιο πάνω, γιατί θέλουμε να δώσουμε έξτρα βάθος και λίγο έτσι πιο sexiness με αυτό το πιο σκουρό χρωματάκι, παρόλο αυτό είναι γήινο, οπότε δεν φαίνεται υπερβολικά έντονο και άσχημο. Αλλά ναι. Και θα συνεχίσω επιστρέφοντας στο προηγούμενο χρώμα το λίγο πιο ανοιχτό, που είναι και ωραίο για bronzer που είπαμε. Βγάζω την έξτρα σκιά, κάνοντας αυτό εδώ. Γιατί δεν θέλουμε πολύ τώρα. Και ουσιαστικά θα πάω και θα μπλεντάρω εδώ πέρα στην ένωση των δύο χρωμάτων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ωραίο transition, ρε παιδί μου. Τέλειο. Όχι, πες μου δηλαδή. Δεν σ' αρέσει αυτό εδώ πέρα, ας πούμε. Δεν σ' αρέσει. Πες μου. Θα συνεχίσω με ένα κόλπο το οποίο σας έχω ξαναδείξει. Όταν θέλετε να βάλετε eyeliner, όταν βιάζεστε, όταν δεν ξέρετε να το βάλετε πολύ καλά, αν σας παίρνει πολύ χρόνο ή αν σας παιδεύει γενικότερα, βάζετε λίγο μολύβι. Θέλω να είναι μολύβι λίγο πιο υγρό, πιο μαλακό, να είναι από μόνο του το μολύβι. Και μετά μπορείς οποιοδήποτε μολύβι να το σύρεις, να το κάνεις swipe με ένα πινελάκι πολύ πολύ μικρό, το οποίο λέγεται smudging brush, γιατί ουσιαστικά μου τζουρώνεις, ρε παιδί μου, οπότε θα το κάνεις έτσι και με ένα μαντιλάκι μετά όπως θα το κάνεις πιο κοφτά θα βγει σαν ένα eyeliner, οπότε εγώ αυτό ακριβώς θα κάνω γιατί δεν έχουμε το χρόνο και την πολυτέλεια να βάζουμε eyeliner. Επίσης το eyeliner μου κάνει λίγο πιο χειμερινό για κάποιο λόγο, δηλαδή τα μολύβια θεωρώ είναι πιο καλοκαιρινά, δεν ξέρω αν είμαι μόνο εγώ, αλλά έτσι πιστεύω. Οπότε θα πάρω αυτό εδώ το μαύρο μολυβάκι, είναι από Ere Due. Και θα το κάνω πριν βάλω κάποια σήμερη σκιά προσωπικά εγώ, επειδή δεν το τραβάω ποτέ για το δικό μου σχήμα ματιού μέχρι τη μέση. Δηλαδή μέχρι λίγο πιο έξω από τη μέση το πηγαίνω. Οπότε εάν το πας μέχρι μέσα εσύ και σ' αρέσει έτσι, θα προτιμούσα να κάνεις πρώτα το επόμενο στο που θα είναι οι γελιστερές σκιές και να κάνεις μετά αυτό που κάνω εγώ τώρα. Οπότε πάω και τοποθετώ εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ ακριβής. Τοποθετώ όπως μπορείτε να δείτε λοιπόν εδώ. Προσπαθώ να φέρω λίγο ίσα ίσα στο σχήμα, αλλά δεν με ενδιαφέρει να κάνω το κανονικό σχήμα που θα μείνει, γιατί θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς πολύ πιο έντονο, πολύ πιο ωραίο με το πινελάκι μας. Αυτό το πινελάκι είναι πολύ σημαντικό να το έχετε σε τέτοιου είδους looks. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα, κοιτάξτε τώρα το μαγικό που θα γίνει. Όπως εδώ λοιπόν, πας, το παίρνεις, επειδή είναι, σας είπα, πιο μαλακό, πιο υγρό. Και το σέρνεις. Περνάνε αεροπλάνα. Γκρινιάζει η γάτα μου. Η μάνα μου κοπανάει κάτι παράθυρα. Αυτό το βίντεο κάπως θα βγει όμως. Βλέπετε λοιπόν πως με αυτό το πινελάκι έχω μπορέσει και το έχω τραβήξει μέχρι εδώ πέρα από τη μέση του ματιού που σας είπα. Περίπου. Και το έχω τραβήξει και έτσι. Βλέπετε ότι δεν είναι πολύ ακριβές, όπως να είναι βασικά. Για να είμαι εγώ ακριβής. Αλλά ναι, είναι χάλια. Από κάτω, ας πούμε, είναι σαν μουτζουρωμένο. Αυτό που θα πω να κάνω όμως τώρα είναι ουσιαστικά να πάρω ένα μαντιλάκι τα μακιγιάζ και θα το βάλω ακριβώς έτσι να το κάνω κοφτά, σαν να είναι eyeliner. Έχω εδώ λοιπόν το μαντιλάκι μου και το βάζω εγώ στον ήχη μου, στο δάχτυλό σας βάλω το για να είναι αρκετά ακριβές. Οπότε πάω και σβήνω. Και βλέπετε πόσο ωραία βγαίνει και πόσο σαν eyeliner, ενώ δεν έχετε ασχοληθεί καν τόσο πολύ και δεν θέλει τόσο πολύ skills.
Δηλαδή είναι αγαπημένη μου τεχνική πλέον για να μην ασχολούμαι ώρα με το eyeliner μου. Και τώρα θα πάμε στις γυαλιστερές σκιές που είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Θα χρησιμοποιήσω την ίδια παλέτα γιατί σας είπα είναι πολύ εργαλείο. Και θα πάρω, να δούμε τώρα τι θα πάρουμε. Εγώ θα πάρω μία απόχρωση γιατί θέλω να κάνω ένα απλό καλοκαιρινό μπρόντζι μακιγιάζ. Εάν θέλετε να κάνετε κάτι πιο πολύ πλόκο. Εάν θέλετε να κάνετε κάτι πιο πολύ πλόκο, μπορείτε προφανώς να πάρετε περισσότερε και να τι πλέξετε. Όμως εγώ θα πάρω αυτήν εδώ. Μπορείτε να τη δείτε εδώ πέρα. Είναι χρυσό, είναι τρου χρυσό. Δεν κάνει σαν πανιζέ ή κάτι τέτοιο. Και θα την πάρω με το δάχτυλό μου, με το δάχτυλο τον παράμεσο. Το ring finger τέλος πάντων. Για εμάς από το χωριό μου έτσι το λέμε. Και θα πάρω και θα τοποθετήσω τα μποναριστά στο εσωτερικό μέχρι περίπου τη μέση του ματιού. Και βλέπετε πόσο ωραία γυαλίζει. Αχ, είναι τέλειο! Και εγώ μετά θα το βγάλω γιατί έχω προπόνηση και απλά κάθε φορά είναι τόσο sad. Αυτό λοιπόν είναι το eye look ουσιαστικά το βασικό και πάω να κάνω ακριβώς το ίδιο στο άλλο μάτι off camera και επιστρέφω. Και είδατε είναι πολύ απλό, εύκολο, γρήγορο, αλλά παρόλα αυτά πολύ bronzy, πολύ θεάρα θα είσαι ρε φίλε, θα είσαι θεάρα. Κάντο, θα με θυμηθείς. Έκανα λοιπόν και το άλλο μάτι όπως μπορείτε να δείτε. Θεωρώ πως είναι πολύ ωραίο αυτό το χρυσό πραγματικά. Να σου πω ότι το έχω χρησιμοποιήσει και πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο χρυσό γιατί είναι χρυσό χρυσό ρε παιδί μου. Βέβαια να σας πω πως αν είστε λίγο πιο μαυρισμένες από μένα γιατί εγώ είμαι κάτασπρη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή συνήθως είμαι η πρώτη πιο ανοιχτή απόχρωση σε foundation στο κυτρινοπό τόνο. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, οπότε καταλαβαίνετε πόσο λευκή είμαι, αλλά ναι, θεωρώ πως θα δείξει πολύ ωραίο, πολύ φυσικό, πολύ... σε ένα τέτοιο λοιπόν καλοκαιρινό look θα επικεντρωθώ πάρα πολύ στην επιδερμίδα, να είναι φαίνεται έτσι υγιής, λαμπερή, sun-kissed, έτσι λίγο ηλιοκαμένη, αλλά υγιής ρε παιδί μου. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κάνουμε λίγο cream contour πριν βάλουμε το foundation μας και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω από Maybelline το Face Studio Contour που βλέπετε εδώ πέρα. Σας το έδειξα τώρα σε ένα haul, θα σας το βάλω από πάνω το πατήστε και στην περιγραφή σε link θα το έχω. Και θα το χρησιμοποιήσω μόνο τη σκούρη πλευρά γιατί είναι διπλής όψεως. Έχει δύο πλευρές τέλος πάντων, με ανοιχτό χρώμα και σκούρο χρώμα. Ανοιχτό χρώμα τώρα αυτό δεν το λες, αλλά λέμε τώρα. Θα βάλω λοιπόν το σκούρο χρώμα πάνω στο χέρι μου στην απαρή θερμοκρασία του δέρματος, δηλαδή να ζεσταθεί λίγο το προϊόν. Και με ένα πινέλο σαν αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι αρκετά πυκνό και έχει μια κλίση, θα το τοποθετήσω εκεί που κάνεις contouring, δηλαδή εδώ πέρα στα ζυγωματικά από κάτω, στους κροτάφους κάτω από το σαγόνι μας. Και αυτά. Οπότε πάω να κάνω αυτό και επιστρέφω. Να σας πω πως αυτό το βήμα δεν χρειάζεται να φοβάστε μήπως βάλετε παραπάνω γιατί πολύ απλά από τη στιγμή που θα καλυφθεί από το foundation δεν θα φαίνεται καν τόσο έντονο όσο θα φανεί με το που το εφαρμόσετε ρε παιδί μου. Δηλαδή κοιτάξτε τώρα πόσο έντονο θα είναι. Το οποίο αυτό αν ήταν πάνω από το foundation θα σε έκραζα ρε φίλε γιατί είναι σαν να έχεις φάει μπουνιά. Δηλαδή δεν θα σε έκραζα αλλά καταλαβαίνεστε με. Δηλαδή δεν είναι κολοκυφτικό έτσι τόσο έντονο. Θεωρώ το contouring γιατί φαίνεται πολύ ψεύτικο και πολύ. Που λίγο πιο παλιά ήταν στη μόδα τέτοιου είδους contouring, όχι τόσο έντονο, αλλά καταλαβαίνεις το είδος που εννοώ. Οπότε το βάζω όπως βλέπεις εδώ πέρα. Και τραβάω στους κροτάφους μου. Και τέτοιου είδους πινέλα θέλω να χρησιμοποιήσεις πυκνό, να παίρνει καλά το προϊόν. Τοποθετώ λοιπόν. Αυτή η απόχρωση θεωρώ πως είναι η ιδανική, αυτή της Maybelline. Τοποθετώ κάτω από το σαγόνι για να κάνουμε λίγο πιο έντονο το jawline μας. Και τώρα θα κάνω ακριβώς το ίδιο και στην άλλη πλευρά. Κάνω λίγο πιο έντονο εδώ πέρα γιατί η αλήθεια είναι πως μόλις καλυφθεί δεν θα φαίνεται σχεδόν καθόλου αν είναι πολύ απαλό, οπότε μην το κάνεις και πολύ απαλό. Και κρατάει και πολύ καιρό, δηλαδή αυτό το stick εγώ το είχα μήνες. Δεν τελειώνει εύκολα και αυτό το step θεωρώ πως είναι. Αυτό που να κάνεις cream contour πριν καν να βάλεις το foundation σου θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό για να δείξεις το πρόσωπό σου όλο έτσι snatched, ρε φίλε, καταλαβαίνεις και να δείξεις πολύ έτσι το μάτι γατήσιο και μετά άστο όλοι θα είναι με ανοιχτό το στόμα το σαν βλέπουν ρε φίλε όχι ότι δεν θα είναι ήδη βέβαια έτσι γιατί είσαι εσύ και ο χαρακτήρας σου είναι υπέροχος και θα ξεμιλάω τις κλεισούρες, βαριέμαι. Και δεν τα λέω σοβαρά, το ξέρετε. Έβαλα λοιπόν, όπως βλέπετε, το contouring το υγρό παντού στο πρόσωπό μου που χρειάζομαι. Θα μπορούσατε να κάνετε και contour στη μύτη, αλλά εγώ το βρίσκω λίγο βαριέμαι να κάνω το σύνορα γιατί θέλει δουλίτσα, θέλει λίγο πιο πολύ εξάσκηση, δεν είναι τόσο εύκολο.
θα βρέξει, πώς μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τον ήχο αυτό. Και πάμε να εφαρμόσουμε το foundation μας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω από Physicians Formula το The Healthy Foundation. Έχει SPF 20, ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι, γιατί μπορεί να βγει και από το απόγευμα. Γιατί ο ήλιος είναι πάντα κακό, ας το πούμε. Δεν σου λέω πως αρκεί η αντιλιακή προστασία που έχει ένα foundation, όσοι SPF και να έχει. Παρ' όλα αυτά, εάν είναι αργά το απόγευμα και απλά θα βγει λίγο, έστω και αυτό, εγώ το συνιστώ για καλοκαίρι, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ήλιος δεν μας κάνει και πολύ καλό, ειδικά στο πρόσωπο. Δημιουργεί πανάδες και γενικότερα δεν κάνει καλό. Δηλαδή το πρόσωπο θεωρώ πως πρέπει να είναι το μόνο σημείο στο οποίο βάζετε συνέχεια αντιλιακό και είστε άσπροι. Δηλαδή άσπροι. Το συγκεκριμένο foundation το έχω πάρει από την Αμερική και να σας πω την αλήθεια, έχει αυτό εδώ το applicator, το οποίο δεν είναι το αγαπημένο μου, γιατί θεωρώ πως αν έχεις κάποιο σπυράκι, κάποιο breakout, ουσιαστικά το βακτήριο το βοηθάει λίγο να μετακινηθεί. Και δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί να το ξαναβάζεις μέσα και απλά το ξαναχρησιμοποιείς. Ενώ παράδειγμα στο concealer είναι μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή που χρησιμοποιείς και δεν πάνε βακτήρια συνήθως εκεί πάνω. Μπορείς λοιπόν να το χρησιμοποιήσεις μαζί με κάποιο υγρό highlighter ή κάποια ενυδατική σε συνδυασμό, να τα ανακατέψεις και να το χρησιμοποιήσεις, έτσι ώστε να είναι και λίγο πιο ανάλαφρο και λίγο πιο. Όχι τόσο βαρύ στο πρόσωπο, να μην το νιώθεις πολύ έντονο. Οπότε ξεκινάω πάντα από το κέντρο του προσώπου και πηγαίνω προς τα έξω. Και αφού το εφαρμόζω με αυτό το applicator, παίρνω ένα πινέλο σαν αυτό, καμπούκι, και το τοποθετώ στο δέρμα, το βοηθάω να εισχωρήσει και να τοποθετηθήσω στα. Και κάνω το ίδιο σε όλο μου το πρόσωπο. Αυτό το foundation είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει, δηλαδή που λέει το healthy foundation, που λέει το healthy, κατάλαβες. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει, δηλαδή το νιώθεις ανάλαφρο και έχει μια φυσική έτσι αίσθηση πάνω στο δέρμα. Δεν είναι υπερβολικό, ενυδατώνει κιόλας λίγο, δεν είναι το πολύ μάτο. Επίσης δεν είναι πολύ έντονη η κάλυψη, αλλά έχει την κάλυψη που χρειάζεσαι για κάποια breakouts ή οτιδήποτε. Και θεωρώ πως είναι ιδανικό για καλοκαίρι. Φροντίζουμε πάντα να βάζουμε εδώ από κάτω και στο λαιμό να το μπλέκουμε για να μην έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Το μόνο σπαστικό με αυτό το applicator, εκτός από αυτό που το οποίο σας είπα, το δεύτερο λοιπόν σπαστικό, είναι ότι δεν βάζεις και πολύ ποσότητα εύκολα με τη μία, οπότε πρέπει να βάζεις, βγάζεις το μπουκάλι το πραγματάκι και είναι εκνευριστικό. Καλά, μου εκνευρίζουμε λίγο με τα πάντα βέβαια, οπότε δεν είμαι και μέτρο σύγκρισης, αλλά ναι. Για κάποιο λόγο νιώθω ότι με δροσίζει, δηλαδή είναι ενυδατικό. Το καλοκαίρι, όταν είσαι όλη μέρα στην παραλία, καλό είναι να ενυδατώνεσαι ακόμη και όσο περισσότερο μπορείς, ακόμη και αν αυτό είναι από το foundation σου, ή μάλλον και από το foundation σου. Είναι πολύ πολύ καλό. Βλέπετε λοιπόν το πρόσωπό μου. Βέβαια είναι ένα τσικ λίγο πιο σκούρο από ό,τι είμαι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Όμως θα το παραβλέψουμε γιατί είναι πολύ ωραία foundation. Τοποθέτησα concealer για να κάνω το highlighting μου με το σφουγγαράκι μου. Πρώτα κάνω αυτό και μετά τοποθετώ κάτω το μάτι για τους μαύρους κύκλους. Να σας πω πως αυτό το foundation πραγματικά με εντυπωσίασε αυτή τη φορά ακόμη παραπάνω. Γιατί πρώτα φορά δεν καθόταν τόσο τέλεια όσο τώρα. Και επειδή μου τελειώνει το αγαπημένο μου foundation, θα είναι μια καλή ευκαιρία να το χρησιμοποιήσω αφού μου αρέσει τόσο τώρα. Οπότε χάρηκα. Το αγαπημένο μου foundation, αν δεν το ξέρετε, μπορεί να σας το έχω αναφέρει, δεν νομίζω ότι σας το έχω αναφέρει βασικά, είναι από Estée Lauder το WR Foundation, το οποίο είναι αρκετά ακριβό. Το έχω κάνει νομίζω περίπου 1,50 ευρώ, που δεν είναι οικονομικό με τίποτα, αλλά. Άμα σου κάθεται καλά στο δέρμα, δηλαδή είναι το μόνο foundation το οποίο δεν μου κάθεται ποτέ άσχημα στο δέρμα, ακόμη και ξηρά σημεία να έχω και τα σπυράκια μου και τα πάντα, δεν υπάρχει αυτό το foundation. Αν το έχεις δοκιμάσει, επίσης δοκιμάστε το, αλλά είναι λίγο ακριβούτσικο, οπότε είναι ένα θεματάκι αυτό. Τοποθέτω το concealer και κάτω από τα μάτια. Όπως σας έχω πει, το φέρνω λίγο πιο κοντά στη μύτη για να κάνω την αίσθηση του contouring χωρίς να κάνω contouring και να δίνει μια αίσθηση πιο λεπτής μυτούλας. Ας με πω σφουγγαράκι πάλι. Και δεν το εφαρμόζω μόνο ακριβώς εδώ που είναι η μαύρη σκιά, το φέρνω και λίγο πιο κάτω, εδώ μπροστά. Τώρα είσαι από αυτή την πλευρά, πρέπει να έχω λίγο σκιά, να μην είναι το ίδιο ανοιχτό χρώμα όπως αυτή. Διότι σας είπα, ο καιρός και ο φωτισμός είναι λίγο χάλια. Όμως, νομίζω καταλαβαίνετε πώς είμαι. Βλέπετε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν, είστε με να τοποθετήσουμε πούδρα. Θα χρησιμοποιήσω από Maybelline τη Fit Me στην απόχρωση 05. Πολύ ωραία πούδρα. Επίσης δεν είμαι σίγουρη αν τη φέρνω στην Ελλάδα. Επίσης την έχω πάρει από Αμερική. Τέλεια. Θα σας δείξω όλα τα πρώτα τα οποία δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά να μην το κάνετε ποτέ αυτό το look. Και τοποθετώ πρώτα απ' όλα κάτω τα μάτια να μην κάνω ρετιδούλες. Να μην σπάσει ρε παιδί μου το concealer, να μην κάνει αυτές τις γραμμούλες. Είναι πολύ ωραία πούδρα και πολύ οικονομική. Δηλαδή πραγματικά χρησιμοποιώ αυτή
και τη Laura Mercier, την οποία είναι κλασική, όμως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, δεν την αλλάζω με τίποτα, όμως και αυτή για να τη χρησιμοποιώ παράλληλα με κάποια τόσο καλή όπως η Laura Mercier και γνωστή κτλ. Κτλ. Σημαίνει ότι είναι πολύ πολύ καλή. Και αυτή η βρες την και αγόρασέ την. Γενικά αγόρασε ό,τι δείχνω εγώ και μετά θα φαλερίσεις. Αφού λοιπόν σετάρω, οπουδήποτε θεωρώ πως είμαι πιο oily και θα υδρώσω, γιατί θέλουμε να μείνει το μακιγιάζ μας, οπότε η πούδρα είναι πολύ σημαντικό σημείο σε step, ρε παιδί μου, σε ένα make-up look που είναι καλοκαιρινό, γιατί κάνει ζέστη. Οπότε γενικά βάλτε λίγο την πουδρίτσα σας, μην τη φοβάστε, μην μου βάζετε πολύ νυχτόχρωμο σε όλο το πρόσωπο όμως και χαλάσουμε και τα κοψίματά μας κτλ. Βάζουμε λίγο πιο ψηλό διαφανής, γι' αυτό σε όλο το πρόσωπο όταν βάζω, προτιμώ να βάζω μία η οποία είναι loose, δηλαδή είναι κόκκι, παρά μία η οποία είναι pressed powder, η οποία είναι σαν compact, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Compact θα βάλουμε τώρα, μία πούδρα η οποία είναι pressed, για να κάνουμε ακόμα λίγο πιο νυχτόχρωμα κάτω από τα μάτια και εκεί που κάναμε το highlighting, ας το πούμε, το concealer. Είναι η αγαπημένη μου πούδρα για να χρησιμοποιώ για αυτόν τον λόγο, με αυτόν τον τρόπο και είναι μια πολύ ανοιχτόχρωμη και ακριβώς για να κάνω αυτό που σας είπα. Και μάντεψε, την πήρα από την Αμερική, δεν θα μπορούσα να τη βρει σίγουρα εδώ. Έτσι νομίζω, τουλάχιστον νομίζω βασικά. Λέγεται CoverGirl True Blend, είναι στην απόχρωση 01 και είναι υπέροχη. Οπότε παίρνω λίγη και τοποθετώ μόνο εδώ κάτω από τα ματάκια να φωτίσουμε. Λίγο εδώ στο μετωπάκι, λίγο στη μυτούλα. Και στο πηγουνάκι μας. Όλα τα άκια μας λοιπόν. Συνεχίζω με ένα επίσης πολύ σημαντικό step σε ένα καλοκαιρινό bronzy μακιγιάζ, το οποίο είναι το bronzer. Bronzy, bronzer, you know, ωραία. Εγώ όπως σας είπα δεν είμαι μαυρισμένη και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω από Catrice, είναι οικονομικό προϊόν, ένα bronzer το οποίο λέγεται Sun Glow Matte Bronzing Powder. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν είναι υπερβολικά έντονο, το χτίζεις, οπότε είναι τέλεια απόχρωση θεωρώ. Έχει και πιο σκούρα νομίζω αν θες να βρεις. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας δείξω και ένα άλλο bronzer το οποίο χρησιμοποιώ μόνο καλοκαίρι όταν έχω μαυρίσει, γιατί η απόχρωση είναι τέτοια η οποία μου δίνει φτυνέσεις. Επίσης γυαλίζει ένα τσίκαλο αυτό της φυσικής, της υγείας, δεν σου δίνει μια λάμψη στυλ highlighter, οπότε σας το προτείνω πάρα πολύ να το αγοράσετε, είναι οικονομικό, το βρίσκεται σε πολλά καταστήματα, είναι από NYX και λέει, εμένα μου θα σπάσει εδώ πέρα μπροστά από τις περσινές διακοπές, τέλεια, λέγεται California Beaming και εγώ έχω την απόχρωση Cali BB05 νομίζω και είναι παιδιά μια απόχρωση υπέροχη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε πόσο ωραία είναι. Και όλοι πάντα μου κάνουν κομπλιμέντα για το bronzer όταν το φοράω. Όμως επειδή εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι μαυρισμένη, θα φαίνεται πολύ έντονο και δεν το θέλω. Και επειδή έχω κάνει και τα κοψίματα πριν, θα είναι υπερβολή. Οπότε θα μείνω μόνο με αυτό εδώ πέρα. Να σας πω πως όταν βάζω κάποιο έτσι έντονο bronzer, βάζω επίσης πρώτα το απαλό μου και μετά τοποθετώ και το πιο έντονο που γυαλίζει κιόλας λίγο από πάνω με πολύ απαλές κινήσεις και πολύ μικρή ποσότητα. Δεν βάζω πολύ. Πολύ και έντονη ποσότητα, πολύ να βγαίνει έντονο ρε παιδί μου, γιατί θα είσαι... Παίρνω λοιπόν με το πινελάκι μου και εφαρμόζω σε μια σημεία που έκανα και το contouring μου. Το bronzer γενικά, να σας πω την αλήθεια, το φοβάμαι λίγο επειδή ακριβώς είμαι πολύ ανοιχτόχρωμη. Το φοβάμαι λίγο μην γίνει πολύ έντονο επειδή γίνεται αρκετά εύκολα υπερβολικό και δεν φαίνεται πολύ ωραίο. Το φοβάμαι λιγάκι γενικότερα. Όμως όταν μαυρίζω θεωρώ πως είναι αυτή η πινελιά που πραγματικά μπορείς να βάλεις ένα concealer και ένα bronzer και να βγεις από την πόρτα και να είσαι λες και έχεις βαφτεί ώρες, ξέρω εγώ. Δηλαδή λατρεύω το bronzer, το καλοκαίρι είναι το αγαπημένο μου προϊόν θεωρώ για μακιγιάζ. Το κάνεις πολλά πράγματα, μπορείς να το βάλεις και σαν σκιά και γενικότερα μην πω μια κακιά λέξη. Γενικότερα πάντως όπως μπορεί να έχετε καταλάβει από πολλά βίντεο τα οποία έχω ανεβάσει, δεν είμαι ιδιαίτερα κοπέλα που λατρεύει το ρουζ. Δεν ξέρω, γιατί ίσως είμαι αρκετά κόκκινη από μόνη μου, δηλαδή το πρόσωπό μου είναι πάντα κόκκινο. Μπορεί γι' αυτό, δεν ξέρω. Όμως σε ένα look σαν αυτό δεν θα μπορούσα να μην βάλω έστω ένα ρουζ, λίγο έστω έτσι να... μια ιδέα. Θα χρησιμοποιήσω από Kylie Cosmetics, το συγκεκριμένο είναι το Barely Legal. Είναι πολύ ωραία απόχρωση ρε φίλε, γι' αυτό μου αρέσει. Είναι κάπως peachy, pink και δεν ξέρω, μπλέκονται τα χρώματα, είναι υπέροχο. Θα το πάρω με το ίδιο πινέλο που πήρα από το bronzer και θα τοποθετήσω λίγο στα ζυγωματικά και θα το φέρω και λίγο προς τα πίσω. Και θα τοποθετήσω και λίγο εδώ πέρα, έτσι ώστε να δέσει
Όλο μαζί σαν χρώμα, ρε παιδί μου, μαζί με τον bronzer. Τώρα λοιπόν, πριν πάω στο highlighter, θα ολοκληρώσω το eyelock. Ουσιαστικά θα πάρω το ίδιο πινελάκι, δεν με ενδιαφέρει το πινελάκι, ό,τι έχετε. Και την πολύ ανοιχτή απόχρωση, την καφέ την οποία πήραμε την πρώτη-πρώτη, τη δεύτερη βασικά, αφού σοτάραμε την ανοιχτή-ανοιχτή, καταλαβαίνετε ποια εννοώ. Θα το πάρω και θα τοποθετήσω ελαφρώς, με λίγη ποσότητα πάνω στο πινέλο, στην κάτω γραμμή των βλεφαρίδων. Να σου πω πως θα μπορούσατε άνετα να βάλετε και κάποιο μολύβι στο waterline, δηλαδή στην εσωτερική εδώ πέρα γραμμή. Όμως εγώ δεν θα βάλω. Θα μπορούσατε να βάλετε και το ίδιο που βάλατε από πάνω. Θα μπορούσατε να βάλετε και κάποιο χρυσό, θα μπορούσατε να βάλετε κάποιο γαλάζιο για να το κάνετε λίγο έτσι πιο fun και μοντέρνο και νεανικό. Όμως εγώ θα το αφήσω έτσι γιατί δεν θέλω να μου κλείσει πολύ το μάτι. Και πάμε να βάλουμε highlighter. Για highlighter θα χρησιμοποιήσω από Anastasia Beverly Hills το Super Glow Kit, το οποίο έχει αυτές εδώ τις υπέροχες αποχρώσεις. Και εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα συνδυασμό αυτής και αυτής, γιατί είναι λίγο πιο χρυσό αυτό, ένα λίγο πιο σαμπανιζέ αυτό και κάνω ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Τοποθετώ λοιπόν στα ζυγωματικά, όπως ξέρουμε όλοι. Φέρνω και λίγο εδώ στο μετωπάκι και τραβάω προς τα κάτω με πολύ ελαφρύ σκέψη, γιατί δεν θέλω να είναι έντονο εδώ πέρα, απλά να δίνει αυτή τη λάμψη, την υγιή. Ελαφρώς τοποθετώ και λίγο εδώ, στο μέτωπο στο κέντρο, για να γυρίζω και να φαίνεται όλο πολύ έτσι φυσικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τελειώνω το highlighter με ένα πιο λεπτό πινελάκι. Τις ίδιες αποχρεώσεις παίρνω και βάζω εδώ, στη γέφυρα, στη μύτη. Τοποθετώ και λίγο στο tip, εδώ πέρα στην άκρη της. Και μετά πάω, τοποθετώ λίγο εδώ πέρα, στις εσωτερικές γωνίες. Και λίγο εδώ, στο brow bone. Το μπλέκω λίγο και με το δάχτυλό μου. Πάω στα φρύδια, χτενίζω προς τα πάνω με το σπούλι. Τα μαλλιά μου έχουν αρχίσει και φριζάρουν. Δεν θα το σχολιάσουμε. Δεν θα κάνω πολύ έντονο το σχήμα γιατί πάλι το καλοκαίρι θέλω λίγο πιο φυσικά τα πράγματα γενικότερα. Δηλαδή δεν θέλω να είναι κάτι πολύ έτσι τετραγωνισμένο, το φρύδι κτλ. Λίγο ίσα ίσα συμπληρώνω λίγο στα κενά με ένα μολυβάκι από Maybelline. Στα φρύδια ποτέ βασικά εγώ δεν κάνω κάτι πολύ έντονο, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν βάζω καν πίεση στο μολυβάκι. Πολύ απαλά βάζω έτσι λίγο ίσα ίσα να πάρει ένα χρωματάκι να γεμίσουν τα κενά, αλλά πάλι το αφήνω πολύ φυσικό. Ολοκληρώνω τα φρύδια με Clear Brow Gel από Anastasia Beverly Hills. Πολύ ωραίο και σταθεροποιεί τα φρύδια σου για όλη τη νύχτα. Και θα επιστρέψω με το πινέλο που χρησιμοποιούσα με τον bronzer και θα ανακατέψω λίγο το highlighter, το rouge και το bronzer να γίνουν όλα έτσι πολύ ενιαία, πολύ φυσικά. Είναι ένα κολπάκι το οποίο λατρεύω να κάνω για να φαίνονται όλα πολύ επαγγελματικά και ωραία. Και θα χρησιμοποιήσω το σφουγγαράκι μου και την πούδρα από Maybelline και αφού το βουτήξω λίγο μέσα στη γωνίτσα θα τοποθετήσω εδώ για να κάνω λίγο πιο έντονο το κόψιμο, τα κοψίματα, ρε παιδί. Δεν θα μείνουμε έτσι, μην αγχώνεστε. Φτάνουμε στο τέλος, επιτέλους. Χρησιμοποιώ για χείλη lip liner από Kylie Cosmetics, το οποίο λέγεται Exposed, είναι ένα nude. Προφανώς θα κάνω nude χείλη, κάνω όλο το χρόνο, πόσο μάλλον το καλοκαίρι, ένα μπεζάκι. Μην μου βάλετε όμως το πολύ μπεζ που είναι λες και έχεις βάλει απλά το foundation σου σε χρώμα, πολύ ανοιχτό ρε παιδί μου. Να έχει ένα χρώμα. Το συγκεκριμένο θεωρώ πως είναι η τέλεια απόχρωση για nude χείλη, για μένα τουλάχιστον. Από αυτό το set με Morphe, με Jeffree Star, χρησιμοποιώ το δεύτερο, το οποίο είναι ένα nude μπεζάκι, αν μπορέσω να το βγάλω. Είναι matte. Και επειδή καλοκαίρι πρέπει να γυαλίζεις προφανώς, γιατί είναι καλοκαίρι και έχεις μαυρίσει και νιώθεις αυτή την ομορφιά του γυαλιστερού, θα βάλω και ένα lip gloss, δεν θα το αφήσω matte. Και το αγαπημένο μου είναι από Fenty Beauty, το κλασικό, το Gloss Bomb. Και βλέπετε, κάνει τα χείλη πολύ juicy και ζουμερά και τέλειο. Παίρνω το πινέλο για την πούδρα που χρησιμοποιήσαμε και ελαφρώς βουρτσίζω να φύγει το πολύ πολύ έτσι έντονο. Και το υπόλοιπο το πιέζω λίγο προς τα μέσα. Και ήρθε η ώρα για setting spray. Οπωσδήποτε βάλετε setting spray να σας κρατήσει όλο το βράδυ το μακιγιάζ. Εγώ χρησιμοποιώ από NYX Dewy Finish Setting Spray. Δεν θα πρότεινα matte, αν και θα σας κρατήσει ίσως λίγο καλύτερα. Πιο πολλές ώρες δεν θα είναι τόσο oily και τα λοιπά το πρόσωπό σας. Παρ' όλα αυτά θέλω πιο dewy αίσθηση, έτσι πιο καλοκαιρινή. Όλη το βίντεο είναι αυτή η αίσθηση, είναι αυτό το πιο έτσι φυσικό, λαμπερό, υγιές δέρμα. Κάνουμε και λίγο αέρα. Τελειώνω λοιπόν με τη μάσκαρα. Χρησιμοποιώ ψαλίδι για τις λιφαρίδες πρώτα όμως. Και για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω από Benefit την Bad Girl Bang. Πολύ ωραία, πολύ έντονη. Παρ' όλα αυτά φρόντισε να μην βάλεις πάρα πολύ πάνω στο βουρτσάκι σου, θα κολλήσουν ρε παιδί μου. Και βάζω ελάχιστο σουχιμίνι στις κάτω βλεφαρίδες, λίγο ίσα ίσα στην άκρη, στο εξωτερικό. Και νομίζω κάπου εδώ τελειώσαμε. Είναι
Υπέροχο ρε φίλε. Το λατρεύω αυτό το make-up look, θα το φοράω κυριολεκτικά κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι, όπου πάω. Αυτό θα είναι το make-up look μου. Εννοείται μπορείς να βάλεις ψεύτικες γλυφαρίδες αν θες. Θα δώσουν και πιο έντονο το σχήμα του ματιού, θα το κάνουν λίγο πιο έτσι. Μιαου. Όπως ακούσατε. Παρ' όλα αυτά δεν χρειάζεται να βάλεις απαραίτητα, διότι πολύ απλά καλοκαίρι θες κάτι λίγο πιο ανάλαφρο, να μην είναι το μάτι σου κλεισμένο, ας πούμε, από τη λουφαρίδα το βάρος. Πιο ανάλαφρο, δηλαδή πιο φυσικό, πιο. Μας αρέσει. Το τελευταίο step πριν τελειώσουμε τελείως, ρε παιδί μου, θα είναι να βάλουμε λίγο highlighter στα κοκαλά μας, γιατί θεωρώ πως αυτό ολοκληρώνει όλη την όψη του δέρματος και του μακιγιάζ. Η γάτα μου έχει δώσει ρεσιτάλ μέσα. Παίρνω λοιπόν τη χαρσή απόχρωση με το μεγάλο μας πινέλο από το highlighter, τοποθετώ εδώ στα κοκαλά μου, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Τοποθετώ γενικότερα στο μπούστο και γενικότερα τοποθετώ highlighter. Και τελευταίο σημείο είναι εδώ στους ώμους, να γυαλίζουν με κάτι που θα φοράτε τυραντάκι ή τέλος πάντων κάτι σαν top. Και κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και αυτού του βίντεο. Αυτό λοιπόν ήταν το μακιγιάζ για σήμερα, είναι ένα μπρόντζι καλοκαιρινό μακιγιάζ, ταιριάζει σε όλους, σε όλες τις επιδερμίδες, δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο, είναι γρήγορο και είναι και πολύ απλό, καλοκαιρινό, φαν και προσεγμένο ρε παιδί μου, φαίνεται επαγγελματικό, φαίνεται πολύ ζεστό, φαίνεται πολύ σαν το έχεις προσέξει, έχεις προσέξει τον εαυτό σου, μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα αγαπημένα μου μακιγιάζ ever. Πάνω μου πραγματικά, οπότε δοκίμασέ το και αν σε αρέσει και εσένα πες το μου από κάτω στα σχόλια και πες μου τι άλλο look θες να δεις. Επίσης σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο με τη συλλογή από τα μαγιό μου, εάν θες να το δεις και θα σ' άρεσε πες το μου στα comments για να το κάνω την επόμενη φορά και μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και γενικότερα ό,τι θες να μου πεις στα σχόλια και να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι γιατί σημαίνει τα πάντα για μένα και το ξέρεις και μου αρέσει που το ξέρεις και θα το πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς τέλεια. Πολλά πολλά φιλάκια.